Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας, καθώς έχει σημάνει συναγερμό στην πυροσβεστική. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουμε πτώσει Καναντέρ, το οποίο επιχειρούσε στο μέτωπο στην Κάριστο. Πάμε στο Σταύρο Ιωαννίδη, ο οποίος έχει πληροφορίες για αυτό το περιστατικό. Σταύρο. Λένα, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν απώλεια ενός Καναντέρ. Προσπαθούμε να επιβεβαιώσουμε τις πληροφορίες αυτές αφενός και αφετέρου να μάθουμε για την τύχη του πληρώματος στην Κάριστο, στην περιοχή της Καρίστου, όπου οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα αντίξωες. Εκεί επιχειρούσε το συγκεκριμένο αεροπλάνο, με το οποίο δεν υπάρχει επικοινωνία εδώ και κάποια ώρα. Ωστόσο, είναι πληροφορίες τις οποίες μεταφέρουμε με κάθε επιφύλαξη, Λένα. Περιμένοντας βεβαίως ενημέρωση για το πλήρωμα και για το τι ακριβώς συνέβη, αν πρόκειται δηλαδή για συντριβή ή αν πρόκειται για αναγκαστική προσγείωση. Οι πρώτες πληροφορίες πάντως λένε για πτώση ενός Καναντέρ, το οποίο επιχειρούσε, όπως είπαμε, στο μέτωπο της Καρίστου, όπου αυτή την ώρα έχει πολύ ισχυρούς ανέμους, οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα δύσκολες και το σημείο που επιχειρούν τα εναέρια μέσα επίσης είναι δύσβατο, και επειδή είναι μεγάλη η γωνία με την οποία επιχειρούν, καταλαβαίνουμε τον πολύ υψηλό βαθμό δυσκολίας των ρήψεων που πραγματοποιούν στην συγκεκριμένη περιοχή τα Καναντέρ. Προσπαθούμε να μάθουμε όσο περισσότερες πληροφορίες μπορούμε και να τις μεταφέρουμε βεβαίως με ασφάλεια. Εννοείται. Βάζουμε μια ανατελεία. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και τον Μιχάλη Τεζάρη. Όπως ακούσαμε, Μιχάλη, από τον Σταύρο Ιωαννίδη, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά, ακόμα και αυτό της αναγκαστικής προσγείωσης. Σύμφωνα με την εικόνα που έχουμε από την πυροσβεστική υπηρεσία και πηγές του πυροσβεστικού σώματος, υπάρχει πτώση Καναντέρ και όχι αναγκαστική προσγείωση, και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε εικόνα για την κατάσταση της υγείας του χειριστή. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα πληροφορούμαστε, κάτι διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στην περιοχή Πλατανιστός, πάνω στο ρέμα που σου επικατευθύνεται προς το χωριό, χάθηκε η επαφή με το Καναντέρ, το οποίο είναι ελληνικό το Καναντέρ, γιατί επιχειρούν και διάφορα πληρώματα από άλλες χώρες, με αποτέλεσμα να καταπέσει στην περιοχή. Προσπαθούν από την πυροσβεστική υπηρεσία να έρθουν σε επαφή, σε επικοινωνία με το χειριστή, κάτι το οποίο για την ώρα δεν έχει καταστεί δυστυχώς εφικτό, και αναμένουμε να δούμε τις προσπάθειες που θα κάνουν οι συνάδελφοι του, οι πυροσβέστες, προκειμένου να προσεγγίσουν άμεσα στο σημείο και να δουν την κατάσταση επακριβώς της υγείας του χειριστή. Ας ελπίσουμε ο άνδρας θα είναι καλά και να μην μπορεί να επικοινωνήσει, διότι υπάρχει πρόβλημα λόγω της πτώσης του Καναντέρ. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια επιχείρηση που βρίσκεται τώρα σε πλήρη εξέλιξη. Επαναλαμβάνω, οι χειριστές των Καναντέρ έδιναν μάχη με το μέτωπο στο Πλατανιστό εδώ και δύο ημέρες, τρεις ημέρες στην Κάριστο, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά. Κάτι το οποίο δεν κατέστη εφικτό στην ολότητά του, καθώς είχαμε μεν την οριοθέτηση μέρους του μετόπου, αλλά λόγω των ισχυρών ανέμων η φωτιά συνεχώς αναζωπηρωνόταν, με αποτέλεσμα να χρειάζεται τόσο επίγειες αλλά κυρίως εναέρειες δυνάμεις να παρέμβουν στην περιοχή για να την περιορίσουν. Δυστυχώς, πριν από λίγη ώρα πληροφορηθήκαμε πως έχει καταπέσει ένα Καναντέρ. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στον απεσταλμένο μας στην Κάριστο, τον Γιάννη Σουλιώτη, ο οποίος κατευθύνεσαι, Γιάννη, στο σημείο που σύμφωνα με τις πληροφορίες φέρεται να έχει πέσει το Καναντέρ. Ναι, Λένα, είμαστε καθοδόν προς το σημείο όπου φέρεται να έχει καταπέσει το συγκεκριμένο αεροσκάφος. Αυτό που μπορώ να σου μεταφέρω ως εικόνα είναι ότι ενώ κινούμασταν, απομακρυνόμασταν από το χωριό Πλατανιστός, στα αριστερά μας υπήρχε μια χαράδρα στην οποία είδαμε δύο αεροσκάφη Καναντέρ να κάνουν διτήσεις, αν μου επιτρέπεις την έκφραση, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο κάποιες τελευταίες αιστείες φωτιάς που είχαν αναζωπηρωθεί. Ξαφνικά είδαμε πυκνό μαύρο καπνό στα αριστερά μας. Είμαστε καθοδόν προς τα εκεί. Εκτιμώ ότι πρόκειται για το σημείο που έχει καταπέσει το αεροσκάφος. Σε λίγη ώρα ενδεχομένως να μπορέσουμε να σας μεταφέρουμε εικόνα από το σημείο ακριβώς της πτώσης του αεροσκάφους. Αναφέρεσαι σε αυτό το ρέμα που με τις δύο βυθείς, όπως μας είπες, με τα αεροσκάφη, τα ενέαρια μέσα που επιχειρούν για να... Είναι ένα ρέμα που ξεκινάει, λένε, από το χωριό Πλατανιστός, όπου είχε εκδηλωθεί η πυρκαγιά. Τις τελευταίες ώρες υπήρχε μια μεγάλη κινητοποίηση από ενέαρια μέσα της πυροσβεστικής, προκειμένου και οι τελευταίες αιστείες να η φωτιά να σβήσει, καθώς υπάρχει η εκτίμηση, η πρόβλεψη για ενίσχυση των ανέμων. Υπήρχαν λοιπόν δύο αεροσκάφη Καναντέρ που έπαιρναν νερό από τη θάλασσα, ανέβαιναν στο βουνό, έμπαιναν μέσα στο ρέμα και έκαναν ρήψη νερού. Ξαφνικά είδαμε πυκνό μαύρο καπνό στα αριστερά μας, στην κορυφή, αν θέλεις, της συγκεκριμένης χαράδρας.
Εκτιμώ ότι πρόκειται για το σημείο που έχει γίνει το αεροπορικό ατύχημα. Είμαστε καθοδόν προς και κατευθύνεσαι στο σημείο με το συνεργείο του ΣΚΑΙ και φυσικά όταν φτάσετε θα συνδεθούμε και πάλι εμείς ξανά στον Σταύρο Ιωαννίδη. Έχεις πληροφορίες, Σταύρο? Λένα, προσπαθούμε να μάθουμε νεότερα για το πλήρωμα. Είναι δύο άτομα, δύο μέλη του πληρώματος, κυβερνήτης και συγκυβερνήτης σε αυτά τα αεροπλάνα. Όπως είπε και ο Γιάννης Σουλιώτης, συνήθως επιχειρούν αναδιάδες, ένα ζευγάρι. Επίσης, μια ακόμη πληροφορία την οποία προσπαθούμε να διασταυρώσουμε είναι αν πρόκειται για το νούμερο 1 ή το νούμερο 2 του σχηματισμού, πιο από τα δύο αεροσκάφη δηλαδή που επιχειρούν, και βέβαια τι ακριβώς συμβαίνει με το πλήρωμα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή. Πάντως όλες οι πληροφορίες μιλούν για πτώση στην περιοχή, όπως είπαμε, της Καρίστου, όπου οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα δύσκολες, είναι ιδιαίτερα υψηλός ο βαθμός δυσκολίας στις προσεγγίσεις που κάνουν τα Καναντέρ στη συγκεκριμένη περιοχή. Γιατί όπως ακούσαμε και από τον Γιάννη Σουγιώτη, επιχειρούν μέσα σε ένα ρέμα ουσιαστικά, όπου στο σημείο υπάρχουν πολλοί απότομες κλίσεις και καταλαβαίνουμε όλοι ότι με τα ανωδικά ρεύματα από την πυρκαγιά είναι πολύ δύσκολο να ελέγξει κανείς το αεροπλάνο σε τέτοιες συνθήκες. Και περιμένουμε βεβαίως να μάθουμε νεότερα, κυρίως για την τύχη του πληρώματος φυσικά, και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες φαίνεται να έχει πέσει το ένα από τα δύο Καναντέρ που επιχειρούσαν στο συγκεκριμένο σημείο. Λένα. Σε ένα δύσβατο σημείο, με τις συνθήκες πολλές φορές από την πυρκαγιά να δημιουργούν το δικό τους καιρό, και αυτό είναι που έχουμε τονίσει πολλές φορές, ότι ο πυκνός καπνός, οι ρηπές του ανέμου μέσα σε εκείνη την οριοθετημένη πλευρά όπου γίνονται οι ρήψεις από τα ενέργεια μέσα, είναι εξαιρετικά δύσκολες οι συνθήκες. Μιλάμε για δύο άτομα πληρώματος, όπως μας είπε Σταύρο Ιωαννίδη. Πάμε ξανά στην αίθουσα σύνταξης και τον Μιχάλη Τεζά. Όπως μας είπαν οι συνάδελφοι και ο Γιάννης Σουλιώτης αλλά και ο Σταύρος Ιωαννίδης, όλα δείχνουν πως το συγκεκριμένο Καναντέρ μετά την υδροληψία επιχείρησε σε αυτό το ρέμα μια δύσβατη περιοχή στον πλατανιστό Καρίστου, και τώρα αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εικόνα. Ο Γιάννης Σουλιώτης κατευθύνεται στο σημείο. Λένα, πρόκειται για ένα CL παλιό 215 με δύο άτομα πλήρωμα, το οποίο έχει χαθεί η επαφή του με το κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Έχει καταπέσει στην περιοχή Πλατανιστός στο ρέμα που οδηγεί προς το χωριό. Μετά, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς, να πούμε πως αυτή την ώρα έχει μεταβεί στο σημείο ένα ελικόπτερο προκειμένου να δει από αέρος πού βρίσκεται επακριβώς το CL215 Καναντέρ, και να μεταφέρει βέβαια εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων. Αυτό που προέχει τη δεδομένη στιγμή είναι η προσπάθεια εντοπισμού επικοινωνίας με τους δύο χειριστές του αεροσκάφους, επικοινωνία η οποία έχει χαθεί από τα πρώτα λεπτά της πτώσης, όπως μεταφέραμε από τον Sky του Καναντέρ, που έπεσε εκεί στο χωριό Πλατανιστός κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς. Είναι κρίσιμες ώρες. Καταλαβαίνετε την αγωνία που υπάρχει αυτή την ώρα στο κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας, προκειμένου να μάθουν για την τύχη των δύο χειριστών. Μιχάλη Τεζάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν αναμονή μέχρι τώρα, πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα δύσβατο σημείο. Προσπαθούν να φτάσουν και οι επίγειες δυνάμεις να δουν τι ακριβώς συνέβη με αυτό το Καναντέρ, το οποίο, επαναλαμβάνουμε, σύμφωνα με πληροφορίες, Μιχάλη Τεζάρη, μετά την υδροληψία για να επιχειρήσουμε. Στο σημείο της πτώσης του Καναντέρ έχουν μεταβεί και πυροσβέστες και αστυνομικοί, οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν κατάβαση μέσα στη ρεματιά προκειμένου να προσεγγίσουν το Καναντέρ CL215 που έχει καταπέσει στο Πλατανιστό, στην Κάριστο. Δεν είναι βέβαια κάτι το οποίο είναι εύκολο, διότι όπως καταλαβαίνουμε πρόκειται για ρεματιά σε σημείο που έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά, γιατί αυτό φαίνεται από τον δρόμο, πιθανότητα στο αεροσκάφος το οποίο έχει καταπέσει, οπότε υπάρχει και η δυσκολία προσέγγισης και το υψηλό θερμικό φορτίο και από τη φωτιά αλλά και από την πτώση του Καναντέρ CL215. Μιχάλη Τεζάρη, μένει συνεχώς σε ανοιχτή γραμμή. Ξανά στο